Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Ντόστανιτς κοντά μας. Κύριε Ντόστανιτς, προσπάθησε η ΑΕΛ, είχε ευκαιρίες. Και η Κέρκυρα βέβαια είχε δοκάρει, είχε φάσεις, θα μπορούσε και εκείνη να προηγηθεί. Τελικά θεωρείτε δίκαιο το τελικό αποτέλεσμα με βάση τα όσα είδαμε? Ne možemo da budemo zadovoljni, naravno, kada odigrate kući 0-0. Mislim da smo imali šanse, nismo dali go. Sve utakmice su teške, mora se nastaviti, mora do kraja da igramo. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι όταν παίζουμε μέσα στην έδρα μας με το βαθμό της Σοπαλίας. Κάναμε πολλές ευκαιρίες, μπορούσαμε να προηγηθούμε, ήταν ανοιχτό παιχνίδι. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιχτών, είχαμε πολλές ευκαιρίες. Είναι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα, αυτό ρώτησα. Καζικά ο ρεζούλτατ 0-0. Είναι ουεκ νέγατιβα ζνάση, σγκούπιλη σμαντβάμπο. Χάσαμε δύο βαθμούς αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Μόλις τώρα πληροφορηθήκαμε ότι ο κ. Ντόστανιτς υπέβαλε την παραίτησή του, έγινε δεκτή. Βεβαίως σεβόμαστε τις απόψεις του κάθε προπονητού, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ως βοηθό προπονητού έναν αρτοπίο. Γελάει η Λάρισα με το θέμα αυτό. Η Λάρισα έχει πολύ υψηλό επίπεδο οπαδών, οι οποίοι απαιτούν, όπως η ομάδα έχει ιστορία, να έχει και εικόνα σοβαρή προς τα έξω. Ένας προπονητής δεν μπορεί να επιλέγει ως βοηθό του έναν αρτοπίο, γιατί η γυναίκα του κάνει παρέα με την γυναίκα του. Εμείς λοιπόν είμαστε πολύ αυστηροί σε αυτό το θέμα. Εξάντλησα την υπομονή μου και σήμερα του είπα, επειδή και κατά τη διάρκεια της εβδομάδος και κατά τη διάρκεια του αγώνα ουδέποτε συνεργάστηκε με κανένα από τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι αξιόλογοι. Δηλαδή και ο κύριος Τροίζη είναι προπονητής με ΟΦΑ Προ, και αυτό και τον κρατήσαμε εμείς ως βοηθό του, και ο κύριος Καλαποθαράκος ήταν με όλους τους προηγούμενους προπονητές, και ο κύριος Βάνης είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ κοντά στο περιβάλλον της ομάδας. Αποξένωσε τους πάντες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, του έκανα το παράπονο μου αυτό και του είπα: σε παρακαλώ πάρα πολύ, ανεξαρτήτως της χειρής της εικόνας την οποία είχαμε σήμερα, τουλάχιστον για 70 λεπτά, επειδή έχουμε πρόβλημα στην εικόνα που δίνουμε προς τα έξω, θα σε παρακαλέσω να τελειώσει αυτή η κωμωδία με τον Θοδωρή. Μου είπε: είναι δικιά μου δουλειά. This is my staff, μου είπε, σε επιλέξει. Και του είπα: εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης της ομάδος και είμαι αυτός που έχω τον τελευταίο λόγο. Πράγματι, αν ήθελες κάποιον ο οποίος έχει εργαστεί προπονητικά και στο συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχει προπονήσει ούτε ανεξάρτητη ομάδα της γειτονιάς του.